Δεν ξεχνάω ωστόσο, κυρία Λογαρίδου, καλημέρα σας. Τα χρόνια τα οποία... Καλημέρα και σε εσάς. Τα χρόνια τα οποία πέρασαν, το πόσο δύσκολα ήταν αναφορικά με τη διαχείριση τροχαίων μέσα από την δική σας την υπηρεσία. Και έτσι έκρινα ότι ο καλύτερος τρόπος ήταν να τα πούμε λίγο μαζί. Γιατί μαζί με τους νεκρούς, το θρήνο, την απώλεια, αλλά τιμή διόρθωσή μας για την επόμενη μέρα, ότι υπάρχουν πάρα πολλές οικογένειες, δεκάδες οικογένειες σε όλη την Κρήτη που δίνουν μάχη για να αποκαταστήσουν τις πληγές των τραυματιών. Μιλάμε για τους νεκρούς τις περισσότερες φορές. Η απώλεια μεγάλη. Έχει κανείς από εμάς αναλογιστεί τι σημαίνει τραυματισμός σε ένα τροχαίο? Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας. Και όπως πολύ σωστά το είπατε, μέσα σε πολλά χρόνια επαγγελματικής ενασχόλησης με την προανάκριση του τροχαίου ατυχήματος, μπήκαμε πάρα πολλές φορές ακριβώς σε αυτό τον προβληματισμό. Κάθε άνθρωπος που είτε τραυματίζεται ελαφρά, είτε χάνει τη ζωή του σε ένα τροχαίο ατύχημα, είτε ταλαιπωρείται με σοβαρούς τραυματισμούς, δεν είναι απλά ένας αριθμός που προστίθεται στη λίστα των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων. Κρύβει πίσω του πάρα πολλές πλευρές που πολλές φορές εμείς οι ίδιοι ούτε έχουμε εκτιμήσει, ούτε έχουμε αξιολογήσει. Δυστυχώς η χρονιά που διανύουμε έχει φέρει πολλές φορές στην επικαιρότητα την είδηση κάποιου σοβαρού ή με θανάσιμο τραυματισμό τροχαίου ατυχήματος. Τα στατιστικά στοιχεία, όπως πολύ σωστά είπατε κι εσείς, δεν είναι το μείζον που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Είναι αυτό που πρέπει να μας προβληματίσει για να πάμε τη σκέψη μας ένα βήμα πιο πέρα. Και μιλάμε για ένα βήμα πιο πέρα για την αιτία του τροχαίου ατυχήματος, που είμαστε όλοι εν δυνάμει θύματα τροχαίου ατυχήματος. Η παρατήρηση σας είναι ορθότατη και πολύ καλά τοποθετημένη. Διότι το τροχαίο ατύχημα ούτε προειδοποιεί, ούτε κάνει διακρίσεις. Μπορεί να συμβεί στην καλύτερη στιγμή της ζωής μας ή στην πιο δύσκολη στιγμή της ζωής μας. Μπορεί να συμβεί, εννοείται, ότι όταν έχουμε προγραμματίσει, όταν ονειρευόμαστε, και να γίνει μια ανατροπή της ζωής μας. Οι αιτίες είναι πολλές. Οι παράγοντες ακόμη περισσότεροι. Αιτίες, κατά κύριο λόγο, θέτω τον ανθρώπινο παράγοντα σε μια συνάρτηση με την κατάσταση του οδοστρώματος, ενδεχομένως την κατάσταση του οχήματος ή πιθανώς και την κατάσταση και τις καιρικές συνθήκες τις οποίες οδηγούμε. Γι' αυτό πολύ σωστά ο κώδικας λέει, προσαρμόζει ο κάθε οδηγός την οδηγική του συμπεριφορά ανάλογα τις συνθήκες του οδοστρώματος, του καιρού, της κυκλοφορίας στην οποία βρίσκεται. Είναι απορίας άξιο γιατί δεν συμμορφωνόμαστε, παρά το γεγονός ότι οι υπηρεσίες μας από τη δική μας πλευρά ενεργούν σε δύο πυλώνες. Ο ένας είναι η ενημέρωση. Πηγαίνουμε στα σχολεία, μιλάμε όπως αυτή τη στιγμή σε εκπομπές, σε ομάδες, κοινωνικές ομάδες, και ο άλλος πυλώνας είναι αυτό της βεβαίωσης των επικίνδυνων παραβάσεων. Είναι συγκλονιστικό αν σας πω ότι το πρώτο 9μηνο του 2024 ένας στους 5 παραβάτες που βεβαιώσαμε κατά τη διάρκεια των ελέγχων μας σχετίζεται με παραβάσεις που έχουν άμεση σχέση με το αποτέλεσμα μίας ενδεχόμενης σύγκρουσης. Και μιλάω για ταχύτητα, ζώνη και κράνος. Η ταχύτητα έχει σχέση με το αποτέλεσμα, σχετίζεται πολύ έντονα με το αποτέλεσμα μίας σύγκρουσης, γι' αυτό άλλα τροχαία ατυχήματα είναι υλικών ζημιών και άλλα θανατηφόρα. Επίσης η ζώνη και το κράνος με τη σοβαρότητα των τραυματισμών. Γι' αυτό υπάρχουν συγκρούσεις που έχουμε υλικές ζημιές και συγκρούσεις που έχουμε τραυματισμούς. Αν δούμε ότι το πρώτο 9μηνο του 2024 έχουμε 211 ανθρώπους συνολικά σε όλη την Κρήτη που είδαν τη ζωή τους να αλλάζει από τη μία στιγμή στην άλλη. Δεν πήγαιναν να κάνουν την πιο επικίνδυνη εργασία, το πιο μεγάλο σάλτο, απλά κινόντουσαν στο δρόμο ή επέβαιναν σε κάποιο όχημα. Μιλάω συνολικά για όλους τους παθόντες, που τα νούμερα αυτά, αν τα μεταφράσουμε στο κόστος που έχει κάθε
κάθε τραυματισμός, mm-hmm. όπως σοβαρός και αν είναι, έχει πολλές επιπτώσεις. Τον ανθρώπινο και τον υλικό παράγοντα. Έτσι. Αλλάζει άρδιν τη ζωή μιας οικογένειας. Ακόμα και τον προϋπολογισμό μιας οικογένειας. Γιατί αν μέχρι σήμερα λέμε ότι ξέρετε έχουμε βγει όλοι έξω και δουλεύουμε και έχουμε κάνει 1000 παρατηρήσεις και έχουμε πει 1000 πράγματα, αλλά όταν δεν έχουμε, σαφέστατα θα βγούμε όλοι μας να δουλέψουμε για να μπορέσουμε να ζήσουμε εμείς και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, καταλαβαίνει κάποιος τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή το να είναι ένας τραυματισμένος μέσα σε ένα σπίτι. Τι χρειάζεται για να αποκατασταθεί η υγεία του και αν αποκαθίσταται η υγεία του, γιατί σε πολλές περιπτώσεις δεν αποκαθίσταται και βλέπουμε τους ανθρώπους οι οποίοι είναι σε καροτσάκια πια. Ακριβώς. Θα πω ένα απλούστατο παράδειγμα. Πόσες φορές όλοι μας έχουμε αναβάλει το ραντεβού με το συνεργείο για το σέρβις ή με το κταίο ή κάποια, ή ακόμα και να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας, να το αφήσουμε στο πλυντήριο, γιατί απλά μας χρειάζεται. Γιατί απλά είναι ένα κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φανταστείτε λοιπόν στο απλούστατο, τη σύγκρουση, τις υλικές ζημιές που δεν θα μπορέσει η οικογένεια να έχει το ρυθμό της. Ο καθένας να έχει την αυτόνομη του μετακίνηση. Οπότε σε μια απλή συνθήκη που καθίσταται το όχημά μας ακινητοποιημένο για κάποιες, αλλάζει η ζωή μας. Φανταστείτε λοιπόν να έχουμε έναν τραυματία ή έναν πολυτραυματία ή μια απώλεια. Γιατί ένας άνθρωπος είναι το κομμάτι των όσων έχει χτίσει και μιλάμε τις ανθρώπινες του σχέσεις, τους φίλους, την οικογένεια, τα όνειρά του, τα συναισθήματά του, τις φιλοδοξίες και τους στόχους του. Κάθε άνθρωπος σε όποια ηλικία έχει φτάσει, κάποιοι άλλοι έχουν επενδύσει πάνω του. Πόσα βράδια μια μητέρα για να μεγαλώσει το παιδί της έχει ξενυχτήσει. Πόσες αγωνίες, πόσες χαρές όταν θα σπουδάσουν. Πόση προσπάθεια για να βρει δουλειά. Όλα αυτά λοιπόν, η ιστορία που κουβαλάει ο καθένας μηδενίζεται. Πολλές φορές εξαιτίας των τραυματισμών πρέπει να επανεκπαιδευτούν οι άνθρωποι, οπότε να γυρίσουν αρκετά στάδια νωρίτερα και να ξαναξεκινήσει η προσπάθεια. Ο συναισθηματικός ο πόνος, οι φοβίες, γιατί ένας τραυματισμός, ένα τροχαίο ατύχημα επιφέρει και το τραύμα στην ψυχή των ανθρώπων και που το βιώνουν και που συμβιώνουν με τον παθόντα. Και φυσικά αν πούμε και το κόστος το κοινωνικό που μπορεί να έχει ένας τραυματισμός από την νοσηλεία, την περίθαλψη ή ακόμα και πολλές φορές πολλοί ακροατές μας μπορεί να έχουν ενημερωθεί ότι αναβλήθηκε ένα προγραμματισμένο χειρουργείο τους διότι πολύ απλά προέκυψε ένα επίγον εξαιτία τροχαίου ατυχήματος. Μάλιστα. Κυρία Λογαρίδου, όταν λέτε ότι στο πρώτο ημίμηνο του 2024 211 άνθρωποι κριτικοί είδαν τη ζωή τους να αλλάζει, αναφέρεστε στους τραυματισμούς και στους θανάτους μαζί. Ακριβώς. Συνολικά, όλα μαζί. Ωραία. Είπατε στην αρχή επίσης να μου λύσετε μια απορία μου πριν πάτε λίγο παρακάτω εσείς. Είπατε ότι τόσα χρόνια μέσα από το προανακριτικό έργο ότι έχετε ακούσει πάρα πολλά σε ό,τι έχει να κάνει με το τροχαίο. Εγώ σας λέω πάρα πολύ απλά. 211 είδαν τη ζωή τους να αλλάζει μέχρι στιγμής. Αυτοί οι 211 οι οποίοι υποφέρουν σήμερα, υποφέρει η οικογένειά τους, άρα είναι πολλαπλάσιο το νούμερο από το 211 και μιλάμε για ανθρώπινες ζωές, καταστάσεις, αυτό που πραγματικά περιγράψατε πριν από λίγο. Αναρωτιέμαι, επειδή οι περισσότεροι επανέρχονται στην προτέρα κατάσταση μετά που θα περάσει αυτό λέγοντας ότι «Α, τη βγάλαμε, άρα συνεχίζουμε». Αυτό το οποίο τις περισσότερες φορές επικαλείται κάποιος, αυτό που έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές μέσα από το προανακριτικό το έργο για το τι έγινε και πώς φτάσανε, πώς ενεπλάκησαν σε ένα τροχαίο. Αλήθεια, τι ακούγατε πολύ περισσότερο? Δυστυχώς έχουμε ένα πρόβλημα στο να παραδεχόμαστε τα λάθη μας. Συνήθως ακόμα και όταν είναι δεδομένη η συνθήκη που έγινε ένα ατύχημα, δεν τον είδα. Ακόμα και όταν έχουμε παραβίαση στόπου που είναι δεδομένο, όταν έχουμε ταχύτητα, ναι, αλλά έτρεχε και αυτός. Αυτό είναι το μεγάλο κακό, ότι δυστυχώς ακόμα και όταν
καταλαμβάνουμε με όλες τις αποδείξεις ότι εμείς είμαστε που έχουμε μερίδιο ευθύνης, προσπαθούμε να το επιμερίσουμε και στον άλλο. Αυτό σημαίνει ότι γενικά δεν έχουμε την παιδεία που θα μπορούσε και να αποτρέψει αυτή τη συνθήκη. Και όταν λέω για παιδεία, επιτρέψτε μου να επανέλθω σε όλη αυτή την προσπάθεια που κάνουν οι υπηρεσίες μας μέσα στα σχολεία. Γίνεται μεγάλος αγώνας πάρα πολλά χρόνια να ενεργοποιήσουμε τα παιδιά. Θα μου πείτε, αυτά τα παιδιά μεγαλώνουν, γίνονται ενήλικες. Από τα μαθήματα που κάναμε κάποτε είναι η σημερινή οδηγή. Και όμως το πρόβλημα παραμένει. Γιατί? Είναι πάρα πολύ απλό. Η παιδική ηλικία, το πρότυπο των παιδιών της παιδικής ηλικίας, τότε που διαμορφώνεται η συμπεριφορά και η αντίδραση του κάθε ανθρώπου, είναι η οικογένειά του. Όσες διαλέξεις λοιπόν και αν δώσουμε, όσα τρακαρισμένα αυτοκίνητα και αν βγάλουμε σε κεντρικές αρτηρίες ή σε όσα βίντεο με τροχαία ατυχήματα και αν δείξουμε, όλη αυτή η προσπάθεια καταρρύπτεται από το παράδειγμα του γονιού που αψηφά τη ζωή του και μαζί με αυτό να ψηφά και τη ζωή των παιδιών του και το μέλλον των παιδιών του, γιατί δεν θα είναι πάντα εκείνος που θα γλιτώσει τα παιδιά του ή θα οδηγεί και θα πούμε τι βγάλαμε και σήμερα. Κυρία, κυρία Λουγαρίδη, θα μπουν μόνα τους στον δρόμο. Όχι, κυρία Λουγαρίδη, μοιάζει τις περισσότερες φορές να είναι και μια εικονική πραγματικότητα και όπως επανέρχεται ένας παίκτης σε ένα κομπιούτερ το οποίο παίζεις, σε ένα κινητό τηλέφωνο το όπως παίζεις, έτσι υπάρχει η πίστη στους περισσότερους ότι ξέρετε θα επανέλθουμε και εμείς το συντομότερο δυνατόν σε ό,τι έχει να κάνει με νεκρούς, σε ό,τι έχει να κάνει με τραυματίες. Και το λέω αυτό και απορρέει όλο αυτό, επειδή έχω ακούσει όλο αυτό το διάστημα πραγματικά από ψυχολόγους και με ψυχοθεραπευτές μέχρι ψυχιατρούς εδώ στο πλαίσιο της εκπομπής αναφορικά με το τροχαίο, αλλά έχω μείνει σε αυτό το οποίο λένε πολλές φορές οι εκπαιδευτές οδηγών, ότι όταν έρχεται ένα νέο παιδί, ό,τι και να του λέμε, όπως και να το λέμε, είναι πραγματικά υποδειγματικότατο την ώρα που γίνεται το μάθημα, θεωρητικό, πρακτικό, εξετάσεις κλπ. Πήρε το δίπλωμά του, έφυγε και πήγε απ' έξω, τα έχει αλλάξει όλα τούμπα και έχει γυρίσει σε εκείνα τα άλλα που ήξερε. Ακριβώς. Γιατί πάρα πολύ απλά κανείς, ας μην το γενικεύουμε, η γενικότερη τάση είναι ότι θεωρούμε τους εαυτούς μας άτρωτους. Μάλιστα. Αλλά δεν είμαστε άτρωτοι. Και δυστυχώς αυτά είναι τα αποτελέσματα μιας κατάστασης που είναι πολύ δύσκολη. Εγώ μένω σε αυτό που είπατε, ότι 211 μέχρι σήμερα είδαν τη ζωή τους να αλλάζει, κριτική στους δρόμους, όπως επίσης κρατάω και όλες αυτές τις συνέπειες που φέρνει ένα τροχαίο, όπως επίσης ότι ένας στους πέντε σχετίζεται με παραβάσεις που σε οδηγούν σε ένα τροχαίο, όπως δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία. Ούτως ή άλλως τα καταγράφεται και τα λέμε και τα αναφέρουμε κάθε εβδομάδα, κάθε Δευτέρα, έτσι όπως μας τα στέλνετε από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τη βοήθεια, κυρία Λογαρίδου. Καλημέρα σας. Και εγώ σας ευχαριστώ και εύχομαι ασφαλείς διαδρομές στους δρόμους.